Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι, εδώ από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλλου Παύλος Φαρνιογιάννης, όπου διεξάγεται το πολύ σπουδαίο παιχνίδι για την αγωνιστική αυτή ημέρα στην Γάμα Εθνική, ανάμεσα στην Επισκοπή και τον Ερμή Ζωνιανών, σε ένα βροχερό τερέν, καθώς έχει βροχερό καιρό όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ξεκινήσουμε με τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την Γηπεδούχο Επισκοπή είναι η Ψαράς κατά τα δοκάρια και από εκεί και έπειτα Χάιδος, Σιμεωνίδης, Μεργέμογλου, Μέτα, Κοναγκάγια, Κουκούλης, Δημητρακούδης, Πάτας, Κεφάλας και Σαούλ, Κάμερον Σαούλ. Ενώ από την άλλη πλευρά για τον Ερμή Ζωνιανών, η Δερμιτζάκης κατά τα δοκάρια. Και από εκεί και έπειτα είναι γεμιστό Σαρίς, Αγκουίλο, Μπαμπουλάκης, Παπάς, Λίτσκας, Κεφαλούκος, Κωστάκης, Ζερβός και Οσβάλτο Αρουέλο. Διαιτές αναμέτρηση ο κύριος Κουκλάκης με βοηθούς Μαυρεδάκη και Κατερίνα Βράγκου από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Χανίων. Πάμε, πάμε! Πρώτα δευτερόλεπτα. Τελείτε. Θα γίνει μια κεφαλιά, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από τον κεφαλιά. Μπάλα περάσει out. Έλεγχε και την πορεία της μπάλας βέβαια ο Δερμιτζάκης. Να δούμε τώρα. Συνέχεια στο παιχνίδι θα δοθεί από τον Δερμιτζάκη. Κύριος Κουκλάκης τώρα θα... Θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ε, ήρεμα ρε, κουκουλί! Ήρεμα ρε, δεν αξίζει! Ίσως από τη σένταση δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Διακοπή, αυτή η διακοπή τώρα... Δεν γνωρίζουμε αν έγινε για λόγους... λόγους της βροχής, ίσως... Επιστρέφουμε στο ΔΑΚ Γάλλου Παύλου Βαρδινογιάννης, όπως... Αναμενόταν καθώς αυτή η βροχόπτωση δυναμώνει και η απόφαση του διαιτητή του κύριου Κουκλάκη είναι για οριστική διακοπή και θα οριστεί η συνέχεια της, τα υπόλοιπα λεπτά, τα υπόλοιπα 79 λεπτά θα οριστούν να διεξαχθούν σε κάποια από τις επόμενες μέρες. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι εδώ από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γάλλου Παύλου Βαρδινογιάννης, εδώ που διεξάγεται τα υπόλοιπα 79 λεπτά, θα διεξαχθούν τα υπόλοιπα 79 λεπτά, καλώς εγώ των γραμμάτων και καιρό επιτρέποντος, της αναμέτρησης ανάμεσα στην Επισκοπή και των Ερμή Ζωνιανών για την 19η αγωνιστική. Σαρίς, Αγκουίλο, Μπαμπουλάκης, Πάτας, Λίτσκας, Κεφαλούκος, Κωστάκης, Ζερβός, Αρουέλο και Ερμή Ζωνιανών, Τουρνάκης, Σκουτέλης, Κάβαλος, Γνάρης, Δεσποτόπουλος, Διγενής, Ρουπάκης. Για την προσπάθεια, τέτα τέτα τη φάση και αν δεν έχει τέτοια φάση, προσπάθησε εκεί ο Λίτσκας να πλασάρει. Με τη σειρά του να βρει κάποιο στήριγμα, θα χάσει, θα κάνει λάθος. Κερδίζει τον Ζωνιανών, γίνεται μια βαθιά παλιά με στόχο τον Κεφαλούκο. Ο Κεφαλούκος σε καλή σημείο, θα κάνει το σουτ, θα διώξει εντυπωσιακά ο Ψαράς βέβαια. Μετά την πάσα αυτή που το έκανε ο Δημητρακούδης. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Καναγκάγια, θα κάνει ένα σουτ, θα μπλοκάρει όμως ο Δερμιτζάκης. Τώρα όμως ο Σαούλ μπαλάστησε μετά από ένα τυφλό διώξιμο στον Σαούλ, ο οποίος έψαξε βρήκε τον Καναγκάβα. Όμως η φάση δεν έχει τελειώσει, για να δούμε ένα σουτ που θα επιχείρησε ο Κουκούλης. Μπάλα καταλήξει out. Μπάλα θα φτάσει τώρα στον Κεφαλούκο μετά το συνδυασμό των παιχτών του Ερμή. Κεφαλούκος θα κάνει μια παλιά με στόχο τον Λίτσκα. Θα βγει όμως ο Ψαράς για να στη φάση. Υπάρχει και ένα έτσι μαρκάρισμα στον Κεφαλά. Μητρακούδης. Πάλι Κοναγκάγια. Για να το δοκιμάσει το σούτ από μακριά. Η μπάλα έλεγχε βέβαια την πορεία. Η μπάλα περνάει out. Έλεγχε όμως την πορεία ο Τερμιτζάκης. Κοναγκάγια. Ελίσσεται. Ψάχνει τον Σαούλ. Ο Σαούλ θα αφήσει τον Μέτα. Ένα γέμισμα που θα κάνει ο Μέτα. Ο Σαούλ θα κάνει απευθείας το δυνατό σουτ, συχνό σουτ. Ευθύβολο, αλλά ο Δερμιτζάκης ήταν συντημότητα και πάλι και μπλόκαρε. Γίνει τώρα ο Παπάς να το εκτελέσει.
όπως και πριν, για να δούμε αυτήν την εκτέλεση. Περνάει η μπάλα, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί να κρατήσει. Και τώρα προσπάθεια για αντεπίθεση και την επισκοπή. Βγαίνουν 4 με 3. Για να δούμε ποια θα είναι η προσπάθεια αυτή του Μεργέμογλου, ο οποίος βρίσκει τον Κονακάγια. Ο Κονακάγια σε θέση βολής, μπάλα θα κοντράρει και στον Δερμητάκη, θα καταλήξει σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη φάση. Δεν έχει τελειώσει όμως αυτή η ενέργεια των παιχνών της επισκοπής. Για να δούμε, ο Σαούλ προσπαθεί και να διεκδικήσει κάποιες αμαρτυρίες για χέρι. Τελέστηκε, αλλάζει με τον Παπά. Θα γίνει ένα γέμισμα. Για να δούμε την κεφαλιά. Πολύ καλή κεφαλιά, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα κατέστησε την αιστεία. Μεργέμογλου αφήσει τον Σαούλ. Να δούμε τον Σαούλ, ο οποίος λύσεται. Ποια θα είναι η προσπάθεια. Θα γίνει, θα κάνει τον κύριο Μπαλά, περνάει από όλους. Θα απομακρύνουν εκεί, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Μέτα και να... Προσωρινά ο Κεφαλούκος κρατάει, αφήσει πιο πίσω. Λάθος όμως από τον Γκουίλο. Ένα μακρινό σούτ από τον Τσαμπουράκη. Μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι του Δερμιτζάκη. Αλλαγή παιχνιδιού με τον Σημειονίδη να παίρνει μέτρα. Για να δούμε την παλιά στον Σαόλ. Ο Σαόλ σε θέση βολής, αλλά προλαβαίνει ο Σαρίς και θα απομακρύνει. Ο Σαόλ καθυστέρησε εκεί ίσως. Άρχισε να πάει. Ίσως και να ήταν λίγο πιο δυνατή η μπάλα, η πάσα που του έγινε. Μαρκάρεται, θα αφήσει πιο πίσω, θα αριστερώσει εκεί στον Γεμιστό. Για να δούμε θα κάνει ο Γεμιστός. Θα κάνει ένα σουτ ο Γεμιστός. Αρκετά καλό, όμως όχι τόσο δυνατό. Λέει κάποιος άφησε. Θα γίνει παλιά με τον Κονακάγια, για να δούμε τον Κονακάγια. Θα κάνει ένα γέμισμα, με στόχο το Σαόλ, ο Σαόλ μέσα στην περιοχή. Μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη φάση στο 82. Ο Σαόλ δεν τη βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Μπάλα κατέληξε στο δοκάρι, θα μπορούσε να έχει καταλήξει στα δίχτυα, αλλά παραμένει το 0-0. Για να δούμε τώρα την ομάδα του Ερμή από τα δεξιά. Θα κάνει μια σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα, είναι το 0-1. Η σέντρα που έγινε για τον κόλλινα από τον Ρουέλο στο 83. Στο 83 λοιπόν, από την σέντρα του Αγκουίλο. Σέντρα λοιπόν του Αγκουίλο. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Ρουέλο και παρά την πίεση που είχε από τον αντίπαλο αμυντικό, και πρέπει να ήταν ο Πάτας αν δεν κάνω λάθος, κατάφερε να ανοίξει το σκόρ η μπάλα στην κλειστή γωνία του Ψαρά. Να λοιπόν που η απάντηση του Ερμή ήταν άμεσα και έχουμε το προβάδισμα στο σκορ με τον Αρουέλο. Μαρκάρεται από δύο παίκτες, προσπαθεί να αποφύγει το μαρκάρισμα. Θα μπει στην περιοχή, υπάρχει... Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τον κύριο Κουκλάκη. Συνεχόμενοι, δείχνοντας αρκετά ανωδική πορεία και σίγουρα βέβαια τα πράγματα αλλάζουν όσον αφορά τις βάσιμες πλέον ελπίδες για την παρόμοια. Για να δούμε όμως την σέντρα σου του Σαούλ, δεν μπορούσε να μπει κάποιος εκεί στη φάση. Να θυμίσουμε βέβαια ότι την σημερινή μετάδοση προσφέρουν οι παρακάτω χορηγοί, Φούρνος Χωριάτικο, Heaven of Brands, Κλινική Τσεπέτη. Για να δούμε τη σέντρα βέβαια που γίνεται. Η μπάλα περνάει από όλους, μπαίνει στη φάση ο Αντριάν, όμως θα καταλήξει κόρνερ. Λέγαμε λοιπόν για τελευταίες οδηγίες, αρκετός κόμμος στα καρέ. Θα γίνει ένα γέμισμα από τον Χάιδο. Η μπάλα δεν έχει τελειώσει. Θα γίνει μια κοντινή σέντρα, ο Σαούλ δεν μπορεί εκεί από τον Κανακάγια. Από τον Κανακάγια, πολύ μεγάλη φάση αυτή στο 93 για την ομάδα της Επισκοπής να φτάσει στην ισοφάριση, γιατί
Πέμπτο συμπληρωμένο, προσέξτε το λίγο καθυστερεί να δούμε. Θα υπάρξει. Ο Κοζορώνης τώρα δεν θα μπορέσει βέβαια να αποφύγει. Και ο Ψαράς θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και τώρα σφυρίξει τελευταία φορά ο κύριος Κουκλάκης. Πολύ σημαντικό διπλό. Σημαντική νίκη αυτή για την ομάδα του Ερμής Ζωνανών. Με τον γκολ του Αρουέλου στο 83 από την σέντρα του Αγκουίλο. Σε ένα μάτς μέτριο ποιοτικά, με τον άνεμο να κυριαρχεί και να δυσκολεύει προσπάθειες των παικτών, χωρίς τις πολλές μεγάλες φάσεις. Η Επισκοπή είχε και δοκάρει με τον Σαούλ λίγο πριν, αμέσως δευτερόλεπτα πριν τον γκολ, όμως το γκολ που έκρινε τον νικητή και το μάτς ήταν αυτό που πέτυχε ο Αρουέλο λίγο αργότερα μετά τη σέντρα του Αγκουίλο στην κλειστή γωνία του Ψαρά. Αυτά λοιπόν από το ΔΑΚ Γάλλου Παύλο Βαρνιουγιάννης, εδώ από τον Ηλία Ζουμ που ήταν στην περιγραφή και τον Γιώργο Στεφανάκη στην εικόνα και τον ήχο. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Δευτέρας και μια καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.